ο κύριος. Είδα έναν άνθρωπο εκεί, λέω, είμαι από τη Σπάτη, κάνουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση το Σπάταθλο, θα ήθελα αν μπορείτε να το δείτε, επειδή έχετε εμπειρία, γιατί αυτός φτιάχνει και τη Λευκάδα και τη Ζάκηθο και την Καλαμαριά και την Αθήνα και το Ηράκλειο κλπ. Να δείτε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε και εμείς το Σπάρταθλο να το κάνουμε με τόσο μεγάλη έκταση. Όταν λοιπόν τον κάλεσα εδώ, συμπτωματικά συναντηθήκαμε με τον Ζαχαριά τον Παναγιώτη. Τον γνωστό επιχειρηματία κλπ. Εκεί λοιπόν τον παρακάλεσα τον κύριο Ζαχαριά και μας έκανε δώρο στο Δήμο με δική μου πρωτοβουλία 35.000 ευρώ όλα αυτά τα φωτιστικά που βλέπατε στην πόλη. Μάλιστα. Στους δρόμους. Στους δρόμους. Ναι. Από εκεί αναπτύχθηκε μια φιλία. Έρχεται λοιπόν και μου λέει, εμείς μπορούμε να σου κάνουμε το Σπάρταθλο έτσι και έτσι και έτσι. Του έδωσα εγώ την πρώτη δουλειά του Σπάρταθλου τότε, η οποία ήταν καταπληκτική. Και από τότε τον κρατήσαμε και τον έχουμε συνέχεια. Έχω πει όμως, προσέξτε το, αυτό είναι κομβικό και το έχω πει στα ραδιόφωνα και το λέω ακόμα και τώρα στον κόσμο. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να κάνει τη δουλειά του πατρινού, μπορεί να έρθει αύριο το πρωί στο γραφείο μου και το Σπάρταθλο του 2010 θα το κάνει ο Σπαρτιάτης, ο Νεαπολιώτης ή ο Γηθιάτης. Ο Λάκωνας. Ο Λάκωνας. Έτσι. Επειδή όμως δεν μπορεί να γίνει αυτό, το έχω πει κάτι επανάληψη, δεν μπορεί, γιατί έρχεται με τρία με τεράστια φωτιά και βλέπετε τη δουλειά που κάνει και τις εκτυπώσεις και τα σίδερα που φέρνει κλπ. Με μία τιμή 15.000 ευρώ που αν θα πάτε κύριε Φελούρη, επειδή γνωρίζετε για τα στισίματα αυτά, δεν είναι κάτω από 60 αυτή η δουλειά που φέρει, που κάνει ο πατρινός. Και φίλος μου. Και δεν αλλά προσέξτε για να δείτε ότι όταν θέλουν να χτυπήσουν έναν άνθρωπο που δουλεύει και πάει μπροστά, μπορούν να τον χτυπήσουν από οπουδήποτε. Μια μέρα που ήρθε, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, επειδή έρχονται τα Χριστούγεννα, μπορείς να μου βρεις ένα μαγαζί, να στείλω μια κοπέλα με δικό μου μηχανή ταμιακή, να δουλέψω τα Χριστουγεννιάτικα στη Σπάτη. Του βρήκα πράγματι το μαγαζί που είναι εδώ πιο κάτω από εσάς. Αν είναι στην 118. Στην 118. Εκεί ξέρετε τι είπανε. Ο άνθρωπος αυτός ήρθε με δική του κοπέλα από την Πάτρα, με δικά του αυτοκίνητα το φέρε, αυτός πληρωνότανε, αυτός πλήρωσε το ενίκιο, αυτός εισέπρατε με δική του ταμιακή μηχανή και με αφημί δικό του και λέει ότι ο Σελίμος το φέρε και βάλε τη γυναίκα του μέσα και δούλευε. Αυτά δεν τα κάνω εγώ ποτέ, ούτε θα τα κάνω ποτέ. Είναι φίλος μου, ό,τι και να πούνε εγώ, επειδή είμαι άντρας, λέω είναι φίλος μου, γιατί όταν θα του ξαναζητήσουν ή όταν θα πάει σε μια άλλη εκδήλωση τέτοια να πάνε να ρωτήσουν πώς θα κάνει. Παρ' όλα αυτά λέει κάποιος από τους τηλεθεατές μας, για μια και το αναφέρεται αυτό, γιατί, ερωτηματικό, όλα από Πάτρα είναι πιο φτηνά από δικές μας επιχειρήσεις, γιατί δεν πάνε τα λεφτά στην πόλη μας. Δεν υπάρχει να το κάνει κανένας εδώ αυτό. Μάλιστα. Δεν υπάρχει, το είπα αυτό. Δεν υπάρχει. Αν είναι κάποιος που μπορεί να στήσει το σπάτο του 2000... Να κάνω εγώ μια μικρή έτσι παρέμβαση σε αυτό το θέμα και να πω ότι όποιος από τους... Βεβαίως, το λέω εγώ. Που έχει δυνατότητα τέτοια... Να κάνει, να έρθει τη Δευτέρα το πρωί στο γραφείο ή σε εσάς... Ή σε εμάς και να το καταθέσει. Να το καταθέσει. Και να έρθει μετά μαζί σας σε επαφή για να κάνετε τη διαπραγματεύση. Βεβαίως. Βεβαίως. Και με αυτά τα χρήματα που παίρνει. Δεν θέλω να πω να μπω σε προσωπικά σας θέματα, ούτε οικογενειακά σας, αλλά μπορώ όμως να πω ότι όλους αυτούς που έχει κατηγορήσει μπορεί να συνυπάρξει με αυτούς στο ίδιο ψηφοδέλτιο στο μέλλον με οποιοδήποτε επικεφαλή. Καταρχήν να σας πω, να σας απαντήσω. Μπορούμε να το πούμε για μετά. Ναι. Θα φτάσουμε στην προεκλογική μας περίοδο. Γιατί προχωράει ο χρόνος. Ναι. Δεν θέλω να πω για το περίπτερο, είναι θέμα οικογενειακό δικό σας κλπ. Δεν έχω πρόβλημα να το πούμε. Εγώ δεν φοβάμαι κύριε Πεφελούρη, ξέρετε γιατί ήρθα απόψε. Είναι θέμα δεοντολογίας. Ξέρετε γιατί ήρθα εγώ απόψε. Εγώ δεν φοβάμαι κανέναν. Ό,τι είπα, αν θέλει ο κόσμος, γιατί να σας πω κάτι, κάποια στιγμή θα σταματήσω να τα λέω. Γιατί στο τέλος θα πούνε ότι είναι και γραφικός, αφού δεν ακούει κανένας. Έτσι δεν είναι. Άμα τα λέω, εγώ λέω στους συμπολίτες μου, παιδιά, ή ερχόσαστε και μου λέτε πήγαινε να πιεις κανένα χάπι να ηρεμήσεις. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει όταν γίνονται τα δημοτικά συμβούλια. Αλλά να σας πω κάτι, γίνεται χαμός. Εδώ στο επόμενο συμβούλιο θα έχουμε το θέμα με τα τιμολόγια, έτσι, που έχω καταγγείλει. Έτσι. Εγώ έχω πάρει μόνο τρία, να τα δείτε,
και να μου πείτε αν αυτές οι υπογραφές είναι του Δημάρχου. Σε τρία διαφορετικά έγγραφα, αν είναι υπογραφές του Δημάρχου. Και πέστε το εσείς στον κόσμο. Ποια είναι του Δημάρχου η υπογραφή, για πείτε μου. Δεν ξέρω τι είναι η γνήσια. Α, αυτή είναι η γνήσια. Όχι, αυτή είναι του Δημάρχου και του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μία πάνω στην άλλη. Μάλιστα. Πείτε μου. Βέβαια θα τα συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρω, τα πήρα έτσι. Δεν θέλω να είμαι. Αν, εσείς τι λέτε, είναι καμία ίδια. Όχι, ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, τώρα, εγώ να σας πω κάτι. Δεν είναι γραφίστας για να. Έτσι. Ούτε θέλω να. Γραφολόγος, πώς το λέτε. Ακούστε, εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ παλεύω, δεν κάνω ούτε τον ήρωα ούτε κανένα. Ήρθα να πω και να ακούσουν οι συμπολίτες μου μερικά πράγματα. Θέλουν να τα ακούσουν, έχει καλώς. Δεν θέλουν να τα ακούσουν. Εκείνο που έχω να τους πω όμως είναι ένα. Ότι όταν θα ξαναπάνε στην κάλπη θα πρέπει να προσέξουν τι θα ψηφίσουν. Αν κάνει ο Σελίμος ή ο Δεγκάνη θα πρέπει να το. Ούτε ο κουμπάρος, ούτε η κουμπάρα, να ούτε ο φίλος. Να μην παρασυρθούν από συγγένειες και από. Γιατί ο Δήμος μεγαλώνει και θέλει ανθρώπους να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγει αυτή η δουλειά. Ο αθλητικός οργανισμός, κύριε Φελούρη, γίνεται παντοδύναμος. Από ό,τι αν διαβάσετε μέσα, μπαίνει μέσα το πνευματικό κέντρο, μπαίνει η φιλαρμονική, νομίζω μπαίνουν και οι παιδικοί σταθμοί. Ποιος θα τα διοικήσει αυτά? Ποιος θα τα διοικήσει? Εγώ αυτή τη στιγμή έχω μία υπάλληλη. Μία δουλειά. Μία υπάλληλη. Υπευθυνότητα. Έτσι. Υπευθυνότητα, δουλειά. Εγώ δεν ξέρω αν θα κατέβω πάλι. Γιατί κάνουν κάποιο ερώτημα. Εγώ δεν ξέρω αν θα κατέβω στις εκλογές πάλι. Αν κρίνω ότι είναι κάποιος συνδυασμός ο οποίος έχει αγάπη για την πόλη, θέλει να προσπαθήσει να δημιουργήσει. Να ανεβάσει το κύρος της πόλης, γιατί έχει κατεβεί, το είδατε. Ας πούμε, έχουμε ξεφτυλιστεί τελείως. Τα υπουργεία έχουν να δουν το Δήμαρχο της Πάτης 7 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε διεκδικήσει τίποτα, δεν έχουμε ζητήσει τίποτα, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Εκτός από αυτό που έκανε ο Σαράτος Αντωνάκος στην περιμετρική, πετε μου τι άλλο έχει γίνει. Την περιμετρική και τη Γηθίου, την μισή. Ναι, ναι. Τι έχουμε κάνει. Τι έχουμε κάνει. Σας είπα όμως από την άλλη ότι εγώ. Μπορεί να είναι και η τελευταία φορά που τα καταγγέλλω, γιατί εγώ θέλω να είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου. Έχω ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο ότι συμμετέχω σε αυτή. Μου έχουν πει γιατί δεν σηκώνεσαι να φύγεις. Αν θα φύγω, έχω παλέψει και έχω ιδρώσει να πάω να φτιάξω τον αθλητικό οργανισμό. Έχω ιδρώσει, έχω δηλαδή δουλέψει πρωί και απόγευμα. Και αν θα φύγω τώρα, θα τον παραδώσω, μπορεί και να διαλυθεί. Γι' αυτό θα κάνω υπομονή. Να πάμε στο τέλος, να τα πάει ο άλλος ο συνάδελφος ο οποίος θα το παραλάβει, να παραλάβει ένα πράγματι πολύ σωστά οργανωμένο αθλητικό οργανισμό. Πόσα λεφτά παίρνετε από το αθλητικό οργανισμό? 700 ευρώ. 700 ευρώ το μήνα. Ναι. Μόνο το κινητό μου τηλέφωνο πληρώνω 200. Σας λέω για τον αθλητικό οργανισμό. Εγώ το λέω. Βεβαίως για να ακούσει. Βεβαίως και παίρνω. Βεβαίως και παίρνω. Πρώτη τετραετία όμως δεν έπαιρνα τίποτα. Πλήρωσα, αν θέλετε το πιστεύετε, 13.000 ευρώ από την τσέπη μου. Εκτός από τις βενζίνες βέβαια. Αφήστε τα αυτά. Αθήνες και λοιπά και να πάω να βρω τους τραγουδιστές και να μείνω στην Αθήνα και αυτά. Αφήστε τα αυτά, εντάξει. Είσαστε υψηλόμισθος και έτσι. Εντάξει, να σας πω κάτι. Με μένα μου έχουν πει, όταν μου πήρε ο πατέρας μου με δώσεις μια φορά ένα τροχόσπιτο, μου είπανε. Όταν πήρα μετά ένα σκάφος που είχα γιατί μου αρέσει η θάλασσα και το ψάρεμα, ξανά μου είπανε. Τώρα που άλλαξα, πήρα το εφάπαξ και μπορείτε οποιοδήποτε στιγμή, αύριο το πρωί, να σας πάω να τα δείτε ότι δεν υπάρχει στην τράπεζα. Το έχω πάρει και το πήγα στην Αμερική και το χάλασα και έφερα ένα σκάφος. Και αυτό μου λένε, μπήκε στο Δήμο και έφαγες λεφτά. Ας λένε. Όμως μου είχε πει ο Μακαρίτης ο πατέρας μου και ο Φελούρη, να βάω όταν βάζεις το κεφάλι σου στο μαξιλάρι να αποκοιμιάσεις αμέσως. Αυτό το έχω εγώ. Και με κοροϊδεύουν. Και το μεσημέρι και το πρωί βράδυ. Εδώ λέει κάποιος τηλεθεατής μας όμως κάτι άλλο. Λέει, θα υποστηρίζει ποτέ την άποψη εσείς. Ναι.